Και πάμε, κυρίες και κύριοι, από τις περιφερειακές εκλογές στη διεκδίκηση της ψήφου στις ευρωεκλογές. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η αντίστροφη μέτρηση, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει αρχίσει για τις ευρωεκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ξεκάθαρη όλο αυτό το διάστημα για το ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Πείτε μας, πριν πούμε στο πρόγραμμά σας για το πώς θα κινηθείτε εδώ στην Κρήτη, ποιο είναι το βασικό διακύβευμα για την Πλεύση Ελευθερίας? Καταρχάς, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Κρήτη. Και είναι η πολλωστή φορά που έρχομαι το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινάμε από Χανιά. Mm-hmm. Θα κάνουμε τώρα, αμέσως μετά από την εκπομπή, θα κάνουμε μία βόλτα στην, στο... στα μαγαζιά, στα καφέ, στους πεζοδρόμους και στο λιμάνι. Θα δούμε τον κόσμο. Μετά θα πάμε στις 7.30 στην εκδήλωση μνήμης για τη μάχη της Κρήτης, στις επετειακές εκδηλώσεις στο Γαλατά. Συνεχίζουμε με Ρέθυμνο και θα πάμε και Ηράκλειο αύριο το... ξεκινάμε αύριο το πρωί από Ηράκλειο. Τώρα, το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι αυτό το οποίο αναδεικνύουμε στην επαφή μας με τους πολίτες σε όλη αυτή την περιοδία που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δίνουν μαζί μου τη μάχη και είναι άνθρωποι της δουλειάς, της εργασίας, του αγώνα. Δεν είναι κανένας τους κομματικός τέλεχος, κομματικός κυφήνας, ας το πούμε έτσι, κρατικοδίαιτο πρόσωπο ή προερχόμενος από εκλογομαγειρέματα. Ένας προς έναν και μία προς μία υποψήφοι μας είναι άνθρωποι μαχόμενοι, της δουλειάς, βιοπορίζονται και δίνουν αυτή τη μάχη που αναλογεί στην κοινωνία. Το διακύβευμά μας λοιπόν είναι να βγάλουμε την κοινωνία μπροστά. Mm-hmm. Να πείσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν την ώρα που το σύστημα προσπαθεί να τους πείσει να αποσυρθούν, να μη συμμετέχουν και να αφήσουν στους δήθεν επαγγελματίες της πολιτικής την μοίρα και την τύχη τους. Εμείς λέμε συμμετοχή, λέμε να βγουν οι πολίτες μπροστά. Έχουμε σύνθημά μας εδώ και ένα χρόνο, το δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Έμαθα ότι το υιοθέτησε ο Μητσοτάκης χτες εδώ στην Κρήτη. Πρέπει να το πω άλλη μια φορά, μην κλέβει και μην αντιγράφει. Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά, σημαίνει κοιτάμε όλη την κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε να μην ψηφίσει ο κόσμος τα μικρά κόμματα, γιατί θα είναι μία ψήφος χαμένη. Εμείς δεν θεωρούμε τον εαυτό μας μικρό κόμμα. Είμαστε νέο κόμμα, μεγαλώνουμε. Αντιπροσωπεύουμε αυτό που οι πολίτες πάντοτε ήθελαν και πιστεύω ότι αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Αυτό που πάντοτε οι πολίτες ήθελαν να έχουν ως επιλογή και δεν είχαν ως επιλογή. Και δρούμε με έναν τρόπο που είναι εντελώς διαφορετικός από τα παραδοσιακά κόμματα. Δεν έχουμε ούτε κεντρικές επιτροπές, ούτε μηχανισμούς, ούτε γραφειοκρατία, ούτε τοπάρχες. Τίποτα από όλα αυτά. Δρούμε αμεσοδημοκρατικά, που σημαίνει θέλετε να είστε μέλος, μπαίνετε στην πλατφόρμα μας, στο πλεύσιελευθερίας.gr, γράφεστε. Χωρίς συνδρομή. Mm. Μπορείτε να κάνετε πυρήνα, μπορείτε να κάνετε δράσεις, μπορείτε να προτείνετε δράσεις ή να δηλώσετε διαθεσιμότητα για δουλειά. Mm-hmm. Όχι για δουλειά ότι προσλαμβάνουμε κόσμο, δεν έχουμε εμείς υπαλλήλους. Έχουμε όμως πολύ κόσμο με περίσευμα ψυχής. Η δράση μας είναι εντελώς διαφανής και στηρίζεται μόνο στις δυνάμεις μας. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν παίρνει ούτε κρατικές επιχορηγήσεις, ούτε κρατικές και εκλογικές επιδοτήσεις, τίποτε από όλα αυτά. Στηριζόμαστε στους πολίτες που μας ενισχύουν και στις δικές μας δυνάμεις και έχουμε φέρει το καράβι μας μέχρι εδώ με αυτό το πολύ πολύ όμορφο ταξίδι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ποιους θα μπορούσατε, είστε μια αντιμνημονιακή δύναμη, με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για να δυναμώσετε τη δύναμή σας αυτές τις εκλογές? Με τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμή μας. Οι πολίτες είναι η δύναμή μας. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική συνεργασία στο ευρωψηφοδέλτιό μας με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Mm-hmm. Είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές μας, οι δύο επικεφαλείς του κινήματος «Δεν πληρώνω».
ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος και ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος. Συνολικά, και αυτή η σύμπραξη, ξέρετε, βγήκε μέσα από τους κοινούς αγώνες. Mm-hmm. Δεν έγιναν ούτε deals, ούτε ανταλλαγές. Δεν τα μοιράσατε, ούτε... δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Και τα παιδιά με πάρα πολύ έτσι, διάθεση συμπαρατάχθηκαν και εγώ με πολύ διάθεση μπήκα σε αυτήν την διαδικασία. Είμαστε όλοι μας υποψήφοι και εγώ είμαι υποψήφια, μία από τους υποψηφίους. Μαζί με όλους τους άλλους, με σταυρό όλοι μας και έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε ανθυποψήφοι. Δεν κοιτάει ο ένας να πάρει πιο πολλούς σταυρούς από τον άλλον. Είμαστε συνυποψήφοι, είμαστε ομάδα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Πολλές φορές είναι πολύ συγκινητικό. Πηγαίνω βόλτα με υποψηφίους και μοιράζουμε το υλικό μας όπως θα κάνουμε σε λίγο και στην Κρήτη. Και ο ένας μοιράζει το υλικό του άλλου. Μάλιστα. Είναι αυτό δείχνει αλληλεγγύη. Και να σας πω ότι τώρα εδώ στην Κρήτη θα κάνουμε την περιοδία μας με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή τον Θοδωρή τον Τσούλα που είναι εξουλίου ορμόμενος, η καταγωγή του είναι από το ηρωικό Σούλι. Μάλιστα. Αλλά ζει και εργάζεται ως δικηγόρος εδώ στο Ρέθυμνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αγαπάει ολόκληρη την Κρήτη και γυρνάει σε όλη την Κρήτη όλον αυτό τον καιρό. Και με την Έλενα την Καραγεωργοπούλου, που είναι επίσης υποψήφια ευρωβουλευτήνα μας, ήρθαμε μαζί τώρα με το αεροπλάνο, είναι συμβολιογράφος και είναι η μόνη συμβολιογράφος που μπήκε μπροστά στον δικαστικό αγώνα κατά της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Mm-hmm. Με τους δυο τους λοιπόν και με πολύ κόσμο και φίλους μας και μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας θα κάνουμε τη βόλτα μας. Ήσασταν πρόεδρος της Βουλής, κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς βλέπετε τη Βουλή του τελευταίου διαστήματος, τις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών, με πρόσφατη τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι η Βουλή όπως την ξέρανε. Είναι αυτό για το οποίο συνεχάρει ο Παυλόπουλος στο Βούτσι. Του είπε σε ευχαριστώ που έκανε στη Βουλή που ξέραμε. Η Βουλή δηλαδή των βουλευτών που δεν πατάνε, η Βουλή των βουλευτών που τη βγάζουν στο καφενείο, η Βουλή των βουλευτών του πολύ χαμηλού επίπεδου που δεν δουλεύουν για τα δημόσια πράγματα και απλώς εισπράττουν την βουλευτική αποζημίωση. Η Βουλή όπως εγώ την ονειρεύομαι είναι αυτή που είδατε το εξάμηνο που ήμουνα πρόεδρος της Βουλής. Μια Βουλή ανοιχτή, μια Βουλή λειτουργική με τους βουλευτές παρόντες. Εγώ δεν ξεκινούσα συνεδρίαση με άδεια έδρανα. Μια Βουλή που δουλεύει για τον κόσμο, γιατί γι' αυτό υπάρχει το κοινοβούλιο, με επιτροπές, με έρευνα του χρέους και λογιστικό έλεγχο για τις γερμανικές οφειλές, για τα μνημόνια, για να αποτινάξουμε αυτό το ζυγό, ανοιχτή στους πολίτες. Ήταν πάντα ανοιχτή η Βουλή επί των ημερών μου και μπαίναν οι πολίτες ελεύθερα, με μετάδοση των συνεδριάσεων ταυτόχρονη και όχι κονσέρβα. Αυτή η Βουλή αντιπροσωπεύει, αυτή η Βουλή έτσι όπως την έδειξα ότι μπορεί να γίνει, αντιπροσωπεύει τη δική μου αντίληψη και το στίγμα της Πλεύσης Ελευθερίας για τη δημοκρατία. Ποιος είναι της Πλεύσης Ελευθερίας αυτές τις εκλογές, κύριε Κωνσταντοπούλου? Ο στόχος μας είναι να απεγκλωβίσουμε πολύ κόσμο, τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να τον εγκλωβίσουν σε πλαστά διλήμματα. Έμαθα ότι ήταν κιόλας και το Σαββατοκύριακο εδώ, εκτός από το Μητσοτάκη και οι γεννηματά, mm-hmm. και έχουν και ένα διαγωνισμό όλοι τους τι χρώμα θα βάψουν την Κρήτη. Η Κρήτη είναι γαλανόλευκη. Η Κρήτη είναι Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ένα ηρωικό μέρος και νομίζω ότι το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και για την Κρήτη είναι η Κρητική, που είναι ένας περήφανος κόσμος, περήφανοι άνθρωποι και γενναίοι, να μην δώσουν ούτε εμπιστοσύνη, ούτε ανανέωση, αν θέλετε, ανοχής, mm-hmm. σε κανέναν από όλους αυτούς που έχουν προδώσει τη χώρα. Κατά τα άλλα, οι ευρωεκλογές είναι εκλογές για τις οποίες ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Ποιο στηρίζετε, κύριε Κωνσταντοπούλου, στο Ευρωκοινοβούλιο? Κανέναν. Εμείς έχουμε ποιο δηλώσει... θα θέλατε να δείτε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Κανέναν.
κανέναν από όλους αυτούς. Αυτή η γραφειοκρατία των Βρυξελών μας βρίσκει αντίθετους. Εμείς δεν πάμε εξάλλου στο Ευρωκοινοβούλιο για να ενσωματωθούμε, πάμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα και το λαό μας. Και αυτό το οποίο λέμε είναι εμπιστευτείτε μας, δυναμώστε μας. Οι ευρωεκλογές δεν είναι βουλευτικές εκλογές, δεν βγάζουν κυβέρνηση ούτε ρίχνουν κυβέρνηση. Είναι πλαστό το δίλημα δηλαδή που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Να ξεχωρίσουν, λέτε λοιπόν, οι ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές. Δεν αποτελούν δημοσκόπηση, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, είναι μια εκλογική αναμέτρηση από την άλλη. Ακριβώς. Είναι και το ψευτοδίλημα που πάνε να δημιουργήσουν στον κόσμο, ποντάροντας ότι κανένας δεν θέλει ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη. Και ποντάρουν ποιον δεν θέλουν πιο πολύ. Και έτσι βάζουν το ψευτοδίλημα. Αν δεν ψηφίσω αυτόν, θα βγει ο άλλος. Mm-hmm. Και αν δεν ψηφίσω τον άλλον, θα βγει αυτός. Εμείς λοιπόν λέμε το αντίθετο. Το ψευτοδίλημα δεν ισχύει, δεν θα βγει κανείς ούτως ή άλλως. Άσε που θα πάνε πολύ χαμηλά και οι δύο. Αλλά δεν βγαίνει ούτως ή άλλως κυβέρνηση. Ξεχάστε το λοιπόν αυτό το ψευτοδίλημα. Ψηφίστε αυτούς που σας υπερασπίζονται και θα υπηρετήσουν την εντολή σας και δεν θα την προδώσουν όπως δεν την πρόδωσαν και την υπηρέτησαν όλο αυτό τον καιρό. Και τότε, αν μας δυναμώσουν δηλαδή οι πολίτες, αν μας δώσουν τη δύναμη την οποία ζητάμε, τότε στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται δεν θα υπάρχει κανένα ψευτοδίλημα. Τότε το μόνο πραγματικό δίλημα θα είναι, αν δεν βγουν αυτοί, θα βγεις εσύ. Θα βγουν οι πολίτες, θα βγούμε εμείς που δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Μάλιστα. Που έχετε και το σλόγγαν, το έχετε κατοχυρώσει, τα πνευματικά του δικαιώματα. Ξέρετε κάτι, τα πνευματικά δικαιώματα δεν τα έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε κατοχυρώσει όμως την συνείδηση των πολιτών, mm-hmm. την αλήθεια των λεγόμενων μας. Γιατί στα αλήθεια ξέρει ο κόσμος ότι εμείς δεν τον ξεχωρίζουμε. Δεν πάμε να πάρουμε πιστοποιητικά φρονημάτων από τους πολίτες, από πού έρχεσαι και mm-hmm. τι ψήφιζες. Θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο, όχι να τον χωρίσουμε, ούτε σε δεξιούς αριστερούς, ούτε σε υπαλλήλους ιδιωτικούς και δημόσιους, ούτε σε κανέναν άλλο διαχωρισμό. Βάζουμε ως προϋπόθεση να δέχεται κανείς τη διακήρυξή μας, που έχει πολύ βασικές αδρές προτεραιότητες. Mm-hmm. Τα έξι δέλτα μας είναι τα έξι πανιά της πλεύσης ελευθερίας, δηλαδή δικαιοσύνη, δημοκρατία, διαφάνεια, δικαιώματα, διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και διαγραφή του χρέους. Με αυτά τα έξι λοιπόν προτάγματα mm-hmm. πηγαίνουμε στον κόσμο, του ζητάμε εμπιστοσύνη την οποία έχουμε κερδίσει και υπηρετήσει και επενδύουμε σε μια πραγματική σχέση με τους πολίτες. Μάλιστα. Γι' αυτό, κυρία Ξηρουχάκη, και η δική μας περιοδία δεν είναι σαν τις περιοδίες που κάνουν οι άλλοι. Εμείς δεν πάμε με διαφόρους προορισμούς, θεσμικοί παράγοντες από εδώ από εκεί. Εμάς ο προορισμός μας κάθε φορά είναι οι πολίτες. Είναι να συναντήσουμε τον κόσμο εκεί όπου βρίσκεται. Και έτσι θα πάμε και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτές τις εκλογές. Και να πετύχετε τους στόχους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εύχομαι στο λαό μας πλεύση ελευθερίας. Μάλιστα.